Κύριε, έχουμε εξελίξει σε σχέση με τον θάνατο, τη δολοφονία μάλλον, του 11 μηνών μωρού, του βρέφους. Βρέθηκαν με δαγκωματιές στο κορμάκι του. Βρέθηκαν δαγκωματιές στο κορμάκι του μωρού. Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται έγιναν από ζώα, καθώς φαίνεται το παιδί προσπαθούσε να βγει και από το φράγμα που το είχε πετάξει η μητέρα του. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν πάρα πολλές δαγκωματιές επάνω του. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι γίνεται η νεκροψία, νεκροτομή, για να βεβαιωθούν από τι ακριβώς κατέληξε το 11 μηνών βρέφος. Καθώς οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι κατέληξε από τα ισχυρά ρεύματα εκεί στην περιοχή και από το κρύο φυσικά. Είναι ασφυκτικός θάνατος. Έδειξε η νεκροψία στο 11 μηνών βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα. Ξαναλέμε, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τη μητέρα να οδηγηθεί στον εισαγγελία Βέρειας, ενώ έχει, ξαναπούμε, ομολογήσει ότι εκείνη άφησε το φράγμα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και επιλόχια κατάθλιψη, είναι 11 μηνών. Μα είχε χρόνια όμως ψυχολογικά. Αλλά είχε και από πριν. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον αυτό το γεγονός τελικά επιδίνουν στην κατάσταση. Πρέπει πήγε τάξη το παιδί για να πεθάνει και πήγε για γλέντι στο ξενοδοχείο. Εντάξει, είναι... Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Δεν υπήρχε καμία μητρική συνείδηση.